την περίοδο της κρίσης πολλά νοικοκυριά δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλότερα, θετικότερα. Αρχίζει να φτιάχνει το κλίμα στην οικονομία και η ψυχολογία του καταναλωτή, που τις περισσότερες φορές παίζει και τον καθοριστικότερο ρόλο στο κομμάτι κατανάλωση αγορές. Και έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο που ξεκίνησε στη Δανία πριν από 2-3 χρόνια και αρχίζει να παίρνει διαστάσεις και πολύ σύντομα υπάρχει η πιθανότητα να δούμε και στη χώρα μας σούπερ μάρκετ που θα πουλάνε μόνο λιγμένα προϊόντα. Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο έχει ήδη περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει νόμος που προβλέπει πώς και πότε μπορούν να πωλούνται τα λιγμένα προϊόντα στα ράφια των υφιστάμενων σούπερ μάρκετς. Δεν λέω για τα εξειδικευμένα που πουλάνε μόνο λιγμένα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, φίλες και φίλοι, σήμερα. Και προσέξτε, έχουμε πάει στα σούπερ μάρκετ, έχουμε μιλήσει με κόσμο, να δούμε πώς αντιδράει η κοινωνία σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί ο καταναλωτής έχει τον τελικό λόγο. Εμείς θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα σήμερα και θέλω και εσάς στη συζήτησή μας. 2-11-10-24-8-50, καλείτε τώρα, καταγράφουμε το δικό σας ερώτημα, την τοποθέτησή σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε στο 2-11-10-24-8-50, τα ομαδοποιούμε, τα φέρνω εδώ στο στούντιο, εύχομαι να προλάβω σήμερα γιατί έτσι λέω κάθε φορά. Και έχουμε επίσης τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να τα λέμε και μέσω των social, όπου δεν είναι άλλο με τον Νίκη και με το Σίγμα με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook της εκπομπής, Νίκος Αμοήλης το προσωπικό μου και Νίκος.Αμοήλης το Instagram. Κυρίως εκεί για πιο νεανικά κοινά, για πιο νέους ανθρώπους που δεν έχουν την όρεξη και τη διάθεση να πάρουν τηλέφωνο. Ο γιος μου με παίρνει τηλέφωνο, θα το απαντήσω σε λίγο γιατί θέλει να μάθει για τα λιγμένα, είναι μακαρονάς. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Καλησπέρα κύριε Σταμπουλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους κρατές. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και πιστεύω να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, διότι είναι ένα έτσι πολύ σημαντικό θέμα αυτό έτσι όπως εξελίσσεται. Και ο κύριος Νίκος Κατσαρός, γνωστός σε όλους σας, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ και νυν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος. Σωστά κύριε Κατσαρέ. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θέλω να μοιραστούμε και την δικιά σας μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλές φορές οι φορές μάλλον που έχουμε όλοι αναρωτηθεί χωρίς να το ξέρουμε, έχουμε πάει σε σούπερ μάρκετ, μπορεί και το σούπερ μάρκετ να το έχει παραβλέψει και ο υπάλληλος να έβαλε και ένα λιγμένο μακαρόνι, μία λιγμένες φακές ή λιγμένη ζάχαρη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εμείς, το αγοράζουμε. Οι περισσότεροι από εμάς, κρίνοντας από τον εαυτό μου, δεν κοιτάμε την ημερομηνία λήξης την ώρα που τα βάζουμε στο καλάθι και φτάνουμε στο σπίτι και βλέπουμε αυτό το μακαρόνι που έχει ημερομηνία λήξης. Υπάρχει λοιπόν και στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο που υποθέτω ότι έχει καθοριστεί με βάση το κατά πόσον είναι ασφαλή για κατανάλωση τα συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή ο χρόνος που έχει δοθεί από την πολιτεία είναι αυτός που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία μας. Σωστά ή λάθος? Είναι ο χρόνος που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 έβγαλε έναν κανονισμό με βάση τον οποίο τα διάφορα λιγμένα τρόφιμα μπορούν να επανακυκλοφορήσουν στην αγορά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, για να λύσουμε και το πρώτο ερώτημα που βάλατε, ένα τρόφιμο το οποίο έχει την ημέρα και το μήνα και τη λέξη κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από, έως, used before, και έχει μέρα και μήνα, τότε αυτό μπορεί μέχρι μία εβδομάδα από την ημέρα και το μήνα της λήξης. Μπορούμε, δηλαδή το 15 κύριε Κατσαρέ, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, έχουμε ετοιμάσει μία πολύ ωραία κάρτα που γράφει ακριβώς για τα λιγμένα προϊόντα που προβλέπει ο νόμος να καταναλωθούν, τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε πλέον και από τη χώρα μας. Και χθες είχαμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον αντικαπνιστικό νόμο και διάβασα σήμερα το πρωί ότι έγινε χαμός στα νυχτερινά κέντρα και σε πολλά μπαρ, κλιμάκια από παντού, ντου από παντού για τον αντικαπνιστικό,
πολλές οι συστάσεις αλλά και πολλά τα πρόστιμα. Θυμάστε όσοι μας είδατε χθες που είχαμε ανοίξει αυτό το θέμα του αντικαπνιστικού. Πάμε τώρα στα λιγμένα προϊόντα που έρχονται και στην Ελλάδα. Σούπερ μάρκετς μόνο για λιγμένα. Είναι μια ωραία μπίζνα αυτή, αν τη δει κανείς λίγο διευρυμένα. Θα μας τα πει και ο Γενικός Γραμματέας, τον κρατάω για αργότερα. Λοιπόν, τα λιγμένα προϊόντα μπορούν να καταναλωθούν μία εβδομάδα, δηλαδή να πάρουν παράταση μία εβδομάδα, όταν στη συσκευασία αναφέρεται η ημέρα και ο μήνας. 27 Οκτωβρίου σήμερα μπορούν να καταναλωθούν για τις επόμενες 7 ημέρες. Αυτό προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Αν στη συσκευασία του προϊόντος αναγράφεται μόνο μήνας και έτος, σημαίνει ότι αυτά μπορούν να, αν γράφει δηλαδή Οκτώβριος του 19, δέκατος του 19, μπορούν να καταναλωθούν και όλο τον 11ο και όλο τον Νοέμβριο. Αν και εφόσον το προϊόν αναγράφει στη συσκευασία του μόνο έτος, 2019, μπορεί να καταναλωθεί μέχρι 31 Μαρτίου του 2020, δηλαδή 3 μήνες του επόμενου έτους. Αυτά προβλέπει η κοινοτική οδηγία και αυτά είναι με βάση πάντα το κατά πόσον παραμένουν ασφαλή. Έτσι δεν είναι? Πάντα. Αυτός είναι ο μόνος παράγοντας? Το μόνο κριτήριο είναι η υγεία του πολίτη ή υπάρχει και κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο. Όσα έχουν πάνω ημερομηνία λήξεως, γράφουν ημερομηνία λήξεως, έχουμε σήμερα 27 Οκτωβρίου, τότε αυτά δεν υπόκεινται στην εμπορία. Δηλαδή, πρέπει να καταναλωθούν μέχρι 27 Οκτωβρίου. Αυτά είναι που γράφουν οι ημερομηνία λήξεως. Συγκεκριμένη άλλα, ημερομηνία. Ναι, τα άλλα που γράψα, είπατε και εσείς, έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά λένε πριν, κατανάλωση πριν από, used before. Για παράδειγμα, τα γαλακτοκομικά που λέει ένα γιαούρτι πάνω 27-8, η τελευταία μέρα κατανάλωση, λίγη σήμερα. Αύριο καταναλώνεται? Όχι, τα γαλακτοκομικά όχι. Γιατί είναι αυτά τα οποία λέγονται ευαλίωτα, όπως είναι μια γαλοπούλα, ένα κοτόπουλο. Ναι. Λέει 27, αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Απάνω γράφει η ετικέτα ημερομηνία λήξεως. Αυτά που γράφουν απάνω ημερομηνία λήξεως είναι τα ευαλίωτα. Αυτά δεν έχουν περιθώριο να χρησιμοποιήσουν ως λιγμένα. Θα πάω στο Γενικό Γραμματέα, γιατί θέλω να δω λίγο το θεσμικό πλαίσιο. Η πολιτεία λοιπόν έχει υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν και εφόσον παραβιάζεται αυτή η οδηγία, ο ελληνικός νόμος πλέον, είναι νόμος του ελληνικού κράτους, ποια είναι η παρέμβαση της πολιτείας, ποιες είναι οι ποινές και ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για να τις επιβάλλει? Γιατί έχουμε δει κατά καιρούς που βγάζει ανακοινώσεις ο ΕΦΕΤ και το ξέρετε, που λέει ότι ακατάλληλο για κατανάλωση το συγκεκριμένο σαλάμι, το συγκεκριμένο γιαούρτι, το συγκεκριμένο γάλα, το συγκεκριμένο τυρί. Ποια είναι η ποινή, για να το πούμε λίγο απλά και να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Σταμπουλίδη? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα συγκεκριμένα τρόφιμα, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία της περασμένης χρονικής περίοδου κατανάλωσης, είναι υποχρεωμένοι οι πολιτές να τα διαθέτουν και σε ειδικό ράφι με ξεκάθαρη την σήμανση ότι είναι προϊόντα τα οποία έχουν επέλθει η ημερομηνία λήξης τους. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν πρόκειται να πάει σε ένα ράφι, σε ένα κανονικό ράφι το οποίο, όπως προαναφέρατε, θα πάρει ένα μακαρόνι και τυχαία θα το βρει εκεί μέσα ως λιγμένο προϊόν. Άρα στα ράφια τα οποία είναι οι παρτίδες των προϊόντων, τα οποία εκτίθονται αυτά, είναι τα προϊόντα τα οποία είναι εντός των ημερομηνιών λήξεως. Ερώτηση. Υπάρχει στο ράφι των ελληνικών σούπερ μάρκετ, υπάρχουν ειδικά ράφια? Υπάρχουν ειδικοί χώροι σημασμένοι, οι οποίοι αναγράφουν ότι τα προϊόντα αυτά έχει επέλθει η ημερομηνία λήξεως. Άρα δηλαδή υπάρχει διακριτός χώρος όπου είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να εκθέτουν τα προϊόντα. Η εικόνα που έχει το Υπουργείο, το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο εκπροσωπείται σήμερα εδώ, ποια είναι? Ο καταναλωτής τα προτιμά? Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε εικόνα? Έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε, και με την κοινωνική ομάδα η οποία απευθύνεται αυτό το προϊόν. Δηλαδή, μάλλον η φιλοσοφία του νόμου είχε να κάνει περισσότερο με τη δυνατότητα προϊόντα τα οποία δεν θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, επειδή δεν είναι ευαλίωτα. Ναι. Είναι, τα περισσότερα είναι ξηρά τροφή. Σαν και αυτά που έχουμε εδώ μπροστά μας. Μακαρόνια, ας πούμε, φακές. Τα οποία το αντίστοιχο προϊόν το οποίο δεν έχει επέλθει ημερομηνία λήξεως είναι αισθητά πιο ακριβό. Ή τέλος πάντων, αυτά οφείλουν να είναι πιο φθηνά.
Άρα, επί της ουσίας, κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες θέλουν να μειώσουν περαιτέρω το κόστος του καλαθιού της νοικοκυράς, αυτό το οποίο ονομάζουμε, ενδεχομένως να κάνουν χρήση μόνο για αυτές τις κατηγορίες την επιλογή τέτοιου τύπου προϊόντων. Βέβαια, το ερώτημα που τίθεται είναι, αφού δεν δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία μας, γιατί να μην τα αγοράζουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτοί που είναι οικονομικά ασθενείς. Κοιτάξτε να δείτε, ο καταναλωτής αυτό πρέπει να το κάνει έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να συγκρίνει και να επιλέγει ποιο αγαθό θα χρησιμοποιήσει. Από εκεί και πέρα, αυτή η δυνατότητα, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, είναι δίκαιο το οποίο έχουμε εφαρμόσει και έχουμε υιοθετήσει στο εθνικό μας δίκαιο. Υπάρχουν οι διοικητικές κυρώσεις για όποιον δεν ακολουθεί και τα δύο στάδια, δηλαδή και το στάδιο της ξεχωριστής διάθεσης με την επισήμανση του χώρου, αλλά και το στάδιο της περαιτέρω χρήσης, δηλαδή αν επέλθει η μία εβδομάδα ή ο ένας μήνας ή οι τρεις μήνες. Προφανώς υπάρχουν και οι διοικητικές και οι ποινικές κυρώσεις, στις οποίες τα ηλεκτρικά κλιμάκια επιβάλλουν σε περίπτωση που εντοπίσουν τέτοιου τύπου προϊόντα. Μάλιστα. Εδώ πάω να προσθέσετε, κύριε Κατσαρή. Ο παραγωγός δεν έχει δικαίωμα να βγάλει την ημερομηνία λήξεως, την ετικέτα δηλαδή που υπάρχει απάνω. Απλώς μπορεί να προσθέσει ότι μπορούν να καταναλωθούν για επιπλέον μία εβδομάδα ή ένα μήνα ή τρεις ανάλογα με το με το αλλά σε ποια κατηγορία είναι. Να βγάλει την ημερομηνία. Βέβαια την ευθύνη την έχουν οι επιχειρήσεις πώλησης. Δηλαδή ναι, πέρα από το ράφι ουσιαστικά ακριβώς, φέρει ακριβώς την ευθύνη ακριβώς, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ αν τα φιλοξενεί ναι, στο δικό της ράφι. Και να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, όλα τα προϊόντα είναι ασφαλή. Είναι ασφαλή. Εγώ θα πάω, μπορεί ναι, ένα προϊόν να έχει χαλάσει πριν από την ημερομηνία λήξης. Πολύ σωστό και το έχουμε δει αυτό. Και αυτό είναι και ευθύνη του καταναλωτή, να μην αγοράζει δηλαδή με τις αισθήσεις του, με την οσμή, με την γεύση, με το χρώμα, άμα βρει δει και είναι η συσκευασία σκισμένη. Αυτό το προϊόν δεν έχει αλλοιωθεί συγχρόνως. Επομένως... Και μία παράμετρος να προσθέσω είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα επιδέχονται θερμικής επεξεργασίας μετά. Δηλαδή, κανείς δεν καταναλώνει τα μακαρόνια χωρίς να τα βράσει. Χωρίς να τα βράσει. Τη ζάχαρη ίσως, αλλά τις φακές και τα μακαρόνια σίγουρα. Θέλω να πάω λίγο, κύριε Σταμπουλίδη. Δεν θα απαντήσετε, απλά σας δίνω λίγο τροφή για σκέψη. Επειδή το φαινόμενο σούπερ μάρκετ με μόνο λιγμένα προϊόντα πέτυχε σε πολλές χώρες του εξωτερικού, υπάρχουν και διάφορες σκέψεις να. Ενδεχομένως να το δούμε και στην Ελλάδα, ίσως γίνονται κάποιες κουβέντες αυτή την περίοδο. Θέλω να μας πείτε σε πολύ λίγο τι απαιτείτε για να ανοίξει κάποιος μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ ή ένα χώρο πώλησης τέλος πάντων, λιγμένα προϊόντα και αν διαφοροποιείτε σε σχέση με τον κλασικό νόμο για άνοιγμα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα όπως είναι τα καφέ, τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Θα μου απαντήσετε σε πολύ λίγο, αλλά αξίζει να επισημάνω. Και αυτό είναι σοκαριστικό το στοιχείο, φίλες και φίλοι. 2-11-10-24-8-50, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τα λιγμένα προϊόντα και για τα σούπερ μάρκετ που ενδεχομένως θα ανοίξουν σύντομα στη χώρα μας, όπως έχουν ανοίξει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μόνο με λιγμένα. Παγκοσμίως, και ακούστε το νούμερο γιατί σοκάρει, 1,3 δις τόνοι τροφής καταλήγουν στα σκουπίδια. Και επειδή θέλω να το κάνω λίγο πιο ειδικό, για να δείτε με λεπτομέρειες, το 59% των Ελλήνων σπαταλάει φαγητό τουλάχιστον μία με δύο φορές το μήνα. Και κάθε Έλληνας, δείτε το νούμερο, πετάει 44 κιλά φαγητού το χρόνο στα σκουπίδια. Μιλάμε ότι εδώ ίσως να είναι 4 κιλά ανά πολίτη αυτής της χώρας το μήνα να πετάγεται στα σκουπίδια. 44 κιλά φαγητού. Είναι αυτό το στατιστικό, σοκαριστικό, όταν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια πολιτών στον πλανήτη υποσιτίζονται, χάνονται ζωές από την ασιτεία και εδώ στις ανεπτυγμένες χώρες και δει στην Ελλάδα για την οποία συζητάμε, κάθε ένας από εμάς πετάει στα σκουπίδια 44 κιλά φαγητό. Ή 550.000 τόνους το χρόνο. Είναι οι Έλληνες πετάνε 550.000 τόνους το χρόνο. Και από το φαγητό. Ερώτημα που τίθεται είναι, αυτό μπορεί να περιοριστεί και αν ναι, με ποιο τρόπο, είναι εύκολο. Κοιτάξτε, μία απορία που υπάρχει όλους αλλά και στους τηλεθεατές. Αυτός ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε και οι κανονισμοί είναι υποχρεωτικοί για κάθε χώρα μέλος, ήρθε το 2012. Ναι.
άρχισε να εφαρμόζεται από το 2013, αλλά ποτέ δεν ιδρύθηκε ούτε ένα, ποιος θα μπορεί να το επιβιώσει, ούτε ένα σούπερ μάρκετ με λιγμένα τρόφιμα. Το 2016 άνοιξε προσθέτω, στη Δανία άνοιξε το 2016. Ναι, το 2016 και στη Γαλλία άνοιξε τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Αλλά συγχρόνως όμως και στη Δανία και στη Γαλλία και στην Αγγλία, η οποία ήταν ακόμα χώρα μέλος τότε, υπήρχαν στα ράφια σχεδόν πολλών σούπερ μάρκετ, ειδικά ράφια για τα λιγμένα στην Ελλάδα. Άρα υπήρχε η κουλτούρα, στην Ελλάδα, λέτε, ο κ. Σταμπολίδης μπορεί να το βεβαιώσει, δεν υπάρχει σχεδόν θα πω, ούτε ένα ράφι σούπερ μάρκετ που να έχει λιγμένα προϊόντα. Μάλιστα. Με την κατάλληλη βέβαια επισήμανση. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έρευνα με τα στοιχεία που παρουσιάζεται δείχνουν και την ιδιωτική αντίληψη για τη σπατάλη. Δηλαδή ο καταναλωτής όταν πετάει 44 κιλά, δεν μιλάμε πλέον για προϊόντα που είναι στο ράφι αλλά ή στο παραγωγό. Μιλάμε προϊόντα τα οποία ο ίδιος αγόρασε, ο ίδιος ξόδεψε και ο ίδιος επέταξε. Μα να σας πω κάτι. Ακόμα και τώρα και κατά τη διάρκεια της κρίσης των μνημονίων, πηγαίναμε οι Έλληνες σε εστιατόριο. Έλα ρε φίλε, βάλε και 2-3 πατάτες παραπάνω και 2 σαλάτες. Το έχουμε αυτό σαν λαός. Ναι. Αλλά θέλω να δούμε τώρα μαζί τι λέει η κοινωνία για το νέο φαινόμενο που ίσως να μας έρθει και στην Ελλάδα. Οπότε πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι απαντάμε όλοι εμείς οι πολίτες για το θέμα των λιγμένων. Την ώρα που η σπατάλη τροφίμων παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις παγκοσμίως και για το λόγο αυτό στο εξωτερικό έχουν ανοίξει τα πρώτα σούπερ μάρκετ λιγμένων προϊόντων, στην Ελλάδα οι καταναλωτές εμφανίζονται άκρως επιφυλακτικοί. Εγώ δεν θα συμβούλευα κανέναν να πάρει λιγμένα προϊόντα, παρά μόνο εξ ανάγκης. Δεν το εμπιστεύομαι. Για ποιο λόγο τα πουλάνε πιο φθηνά τότε? Έτσι δεν είναι 30%, πώς τα βάζουν αυτά, 30% πιο κάτω τα πουλάνε πιο φθηνά. Τι προβλέπει όμως το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τη διατηρησιμότητα των τροφίμων? Για τα λιγμένα προϊόντα θα δίνεται μία εβδομάδα παράταση όταν στη συσκευασία αναφέρεται η μέρα και ο μήνας, ένας μήνας παράταση όταν στη συσκευασία αναφέρεται ο μήνας και το έτος και τρεις μήνες παράταση όταν στη συσκευασία δηλώνεται μόνο το έτος. Ούτως ή άλλως, στα προϊόντα τροφίμων σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι κοντολήξιμα ή και μετά τη λήξη τους, ότι αξιοποιείται ένα μεγάλο πλαίσιο εμπορικών προσφορών και εκπτώσεων μέσω των οποίων πωλούνται αυτά τα προϊόντα. Εξαρτάται και τα τρόφιμα, έτσι. Δεν είναι όλα, δηλαδή, ατέληξε η ημερομηνία και το πετάμε. Είναι κάποια τρόφιμα που μπορούμε να τα φάμε. Ναι, θα αγόραζα κάποιο τρόφιμο που είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης. Ή αν έχει περάσει λίγο, όπως ας πούμε το γιαούρτι, που αν έχει λήξει μια-δύο μέρες δεν έχει πρόβλημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους καταναλωτές για τη διατηρησιμότητα των τροφίμων οδηγεί το 1 τρίτο. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και ακούσαμε τις απόψεις των καταναλωτών και έρχεται η ώρα της πολιτείας του κυρίου Σταμπουλίδη να μας πει αν τελικά υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τους υποψήφιους επιχειρηματίες που θέλουν να ανοίξουν καταστήματα για να πωλούν τα λιγμένα προϊόντα ή απλά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο που γνωρίζουμε όλοι μέχρι σήμερα, να ανοίξει κανείς δηλαδή ένα κανονικό κλασικό σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, ιδιαίτερη ρύθμιση δεν υπάρχει, προφανώς. Οι κανόνες είναι ήδη για όλους. Ο κανονισμός αυτός επίσης δεν αναφέρεται σε ειδική αδειοδοτική διαδικασία. Είναι μια επιλογή που δίνει στις επιχειρήσεις και στη δυνατότητα αυτών να διαθέτουν περασμένης ημερομηνίας λήξης προϊόντα. Επίσης, να σας πω ότι προσωπικά και τους τελευταίους τρεις μήνες που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του Υπουργείου, δεν έχουμε κάποιο ειδικό ερώτημα ή ειδικό αίτημα για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες κρίνονται στο τέλος από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι καταναλωτές, όταν σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία αυξάνεται η προσδοκία για τις καλύτερες μέρες, θα επιλέξουν τα καλύτερα προϊόντα και ενδεχομένως θα είναι σε θέση να μπορούν να διαθέσουν και περισσότερο εισόδημα. Εάν η οικονομία και η κοινωνία πηγαίνει προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το αντανακλαστικό της επιβίωσης και εκεί πλέον κάνουμε εκπτώσεις σε πολλές από τις επιλογές μας. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος για να νιώθει ασφάλεια ο καταναλωτής, δηλαδή οι υπηρεσίες της πολιτείας του κράτους είναι σε τέτοιο βαθμό έτοιμες να ανταποκριθούν.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, και νομίζω αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Κατσαρός, είναι από τις χώρες με τα μικρότερα κρούσματα όσον αφορά την τροφική ανασφάλεια, να το πω αλλιώς. Δηλαδή, η χώρα μας έχει επιδείξει μια ωριμότητα και στην ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου μετά το 2004, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους ελεκτικούς μηχανισμούς, που παρεπιπτόντως δεν έχουμε κάποιο σοβαρό κρούσμα που να έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη και των αρχών και των καταναλωτών, αλλά και της βιομηχανίας. Αντιθέτως, σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, έχουν ευρεθεί κατά καιρούς κρούσματα τα οποία πολλά έχουν θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Πολύ... Θέλω να πω κάτι μόνο. Ναι, πείτε μας. Ότι είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της διαχείρισης των τροφίμων και αυτών που δηλαδή στην ιδιωτική οικονομία παράγεται στη Γαλλία, η οποία έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο αποτέλεσμα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Γιατί συνολικά οι αρχές στη τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο διαχείρισης όχι των απορριμμάτων, των τροφίμων τα οποία καταναλώνουμε ή διαχειριζόμαστε, ούτως ώστε όλα να περνάνε μέσα από μια διαδικασία ανακύκλωσης και να μην επηρεάζουν το περιβάλλον. Πρέπει θεωρώ ότι έχουμε μοντέλα. Πρέπει να σας πω, γιατί θίγεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που δεν είναι άλλο από τα σκουπίδια γενικότερα, έτσι όπως τα αποκαλούμε, και επειδή είμαι από την Κέρκυρα, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ένα νησί το οποίο ήταν στην κορυφή των επιλογών των τουριστών υψηλού και όχι μόνο επίπεδου, ξαφνικά έχει γίνει μια χωματερή. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Λυπηρό. Το κομμάτι της ανακύκλωσης, το κομμάτι των απορριμμάτων και της ευθύνης φυσικά των διοικούντων. Έτσι, το οποίο τελικά καταλήγει πάντα σε συμφέρον οικονομικό και όχι στη δημόσια υγεία. Αλλά το αντιπαρέρχομαι, δεν είναι η ώρα να το κουβεντιάσουμε. Θέλω, πριν πάω σε εσάς κύριε Κατσαρέ, να μου πείτε λίγο την άποψή σας, να ρωτήσω, γιατί δεν το γνωρίζω και θέλω μήπως από την εμπειρία σας και οι τηλεθεατές θέλουν να ακούσουν, τα λιγμένα, αυτό το μακαρόνι, πόσο έχει στο σούπερ μάρκετ πριν τη λήξη του και ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης που μπορεί να απολαύσει ο καταναλωτής, αν και εφόσον πάει να το πάρει μία εβδομάδα μετά ή 20 μέρες μετά. Έχουμε μία τέτοια εικόνα το κατά πόσο φθηνότερα πολλούνται τα λιγμένα προϊόντα στα ράφια. Να πω καταρχήν, ναι, και αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα, ότι από το 2013 που πέρασε αυτός ο κανονισμός, ναι, μέχρι σήμερα που είναι 2019, δεν υπάρχει σχεδόν ούτε ένα σούπερ μάρκετ που να πουλάει λιγμένα. Διότι δεν το αγοράζουν οι καταναλωτές. Αυτό είναι το επιχείρημα του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Να κάνω το συνήγορο του καταναλωτή. Λέω λοιπόν, μας είπε ο κύριος Σταμπουλίδης ότι αυτά τα προϊόντα είναι ασφαλή. Αν η τιμή τους από 10 είναι 5... Αυτό εναπόκειται στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Δεν υπάρχει έτσι εικόνα για το τι έκπτωση απολαμβάνουν. Συνήθως είναι από 30 μέχρι 50%. Στη μισή τιμή δηλαδή. Σχεδόν στη μισή τιμή. Μάλιστα.